Καλησπέρα, είμαι ο Μάνος. Γεια σου, Μάνο. Πόσο συγχαρητήρια για την εκπομπή. 49. 49? 49, τα έκλεισα στις 4 Αυγούστου. Τέλεια. Μία μεραία μετά το James Hetfield. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Για πες μου, Μάνο, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα εδώ στο The Booth. Κοιτάξτε να δείτε, η περίπτωσή μου πιστεύω ότι ίσως είναι μοναδική. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο. Θέλω και τη δικιά σας άποψη. Ωραία. Είμαι 25 χρόνια παντρεμένος με μια γυναίκα. Mm-hmm. Έχω κάνει 3 παιδιά μαζί της. Το ένα έχει αυτισμό, το μεγάλο. Ναι. Έχουμε δώσει δηλαδή μεγάλο αγώνα. Είμαι άνθρωπος πολύ δοτικός. Και επειδή εγώ σαν λιοντάρι με πολύ σπάταλο και εκείνη πολύ οικονόμα, της είχα εν λευκό όλα τα οικονομικά. Ωραία. Δηλαδή πληρωνόμουν από τη δουλειά, τα άφηνα πάνω στο τραπέζι. Ούτε μέτραγα πόσα έχω πάρει, ούτε ήξερα πόσα έχω πάρει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, για να τα πω εν συντομία, να μην καθυστερώ πάρα πολύ, μπήκαν ξύλισσα και το θέμα με τα οικονομικά. Όλο δεν είχαμε. Εγώ δούλευα πολλά χρόνια ταξί σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδος και τα λεφτά ήταν αρκετά καλά. Όλο δεν είχαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν έμαθα για τα οικονομικά, ότι κρύβει χρήματα, ότι ίσως βοηθάει ένα δικό της πρόσωπο να ξεχρεώσει κάποιες καταστάσεις. Τέλος πάντων και ξεκινήσανε κάποιοι καυγάδες. Σε όλη αυτή τον καιρό λοιπόν που ξεκινήσαν οι καυγάδες, έστεισε ένα σχέδιο, μου έφερνε να υπογράφω ότι το παιδί θέλει υπογράφματα άλλο από εδώ, από εκεί, επιτροπές το ένα το άλλο, ότι μας μειώνουν τα επιδόματα, ότι μας κάνουν. Τέλος πάντων κάποια στιγμή έρχεται μια μέρα και μου λέει, ξέρεις κάτι, βγες έξω από το σπίτι, είναι όλα στο όνομά μου. Ξεκίνησαν λοιπόν πάλι κάτι καυγάδες, κάτι ιστορίες. Μίλησα με τα παιδιά μου, μου λέει μπαμπά, προκειμένου να τσακώνεσαι έτσι αυτά, φύγε. Τα παιδιά, τι ηλικία είναι τα παιδιά? Είναι 22, 19 και 12. Μάλιστα. Και ήθελε να σε χωρίσει, να μείνει με τα παιδιά και εσύ να φύγεις από το σπίτι. Να φύγω, όταν έμαθα για τα οικονομικά. Δεν εκείνη ήθελε τον έλεγχο. Δεν έχει εισόδημα δικό της, όλα τα χρήματα δικά σου. Δηλαδή, ό,τι είχατε σαν οικογένεια το έχεις προσφέρει εσύ, ας πούμε. Ναι. Okay. Τα τελευταία 3-4 χρόνια πήγε σαν τετράωρη σε μια απασχόληση σε μια οικία, χωρίς βέβαια ασφάλεια, για να μην χάσει δικαιώματα από αυτά που είχε. Ναι. Μέσω γνωστού, γνωστών, τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες μου λίγο πιο σύντομα, γιατί θα μας κλείσει. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι. Έκανε μια δικογραφία να μου κάνει ασφαλιστικά μέτρα να πάρει διατροφή. Την παίρνει ο δικηγόρος μου τηλέφωνο, της λέει να κάνουμε τις λέει διαζύγιο και τέτοια. Γιατί δεν θέλω. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να τα βρω με τον άντρα μου. Δεν θέλω να χάσω τη σύνταξη. Τέλος πάντων, έγραψε μέσα στα τέτοια ότι από τον πρώτο καιρό που ήμασταν μαζί ήμουν βίαιος, αλλά με τα παιδιά του δεν ήταν βίαιος. Τα παιδιά του έχουν ξεχωριστή σχέση μαζί του και τέτοια. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Πώς με τη γυναίκα είμαι και με τους άλλους γύρω μου. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο σημείο να γίνει το δικαστήριο. Μόλις πλησίαζε το δικαστήριο, λοιπόν, με πλησίασε. Έκανα και μια επίσκεψη εκεί που είναι να δω και τα παιδιά. Μου είπε να κάνουμε μια συμφωνία εκτός δικαστηρίου για μια διατροφή. Όλα καλά, όλα ωραία. Και σιγά σιγά να είμαστε μαζί. Αλλά να μην γυρίσω στο σπίτι. Να είμαστε πάλι μαζί. Να μην πάρουμε διαζύγιο. Να μείνουν τα χαρτιά όπως είναι σε διάσταση. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Για να μην τι δικαιούται, λέει, τη σύνταξή μου αν πάθω κάτι μετά από τόσα χρόνια που είναι μαζί μου. Μάλιστα. Και αργότερα ίσως θα βρίσκαμε. Αλλά τι ήθελε, να είμαστε μαζί μόνο σαν εραστές. Διαβολική, έτσι. Λοιπόν, σε θέλω, μου λέει, σαν εραστή, δεν σε θέλω ξανά σε σπίτι για να μην ελέγχω τα οικονομικά. Λοιπόν, μου λέει, θα μένεις εσύ εκεί, εγώ εδώ, εσύ σε άλλο σπίτι, εγώ εδώ, εγώ θα έρχομαι, μου λέει, θα σε βλέπω αυτό. Ρε Μάνο, μου ακούγονται πάρα πολύ υπερβολικά αυτά τα πράγματα που λες. Κι όμως. Αυτή τη στιγμή, εγώ σε τι θέλεις να σου πω? Εγώ θέλω αυτό που θέλω. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι έγινε. Ήρθε η γυναίκα μου πριν ένα μήνα, ενάμιση, στην Αθήνα και με βρήκε. Γιατί μένουμε σε νησί κανονικά. Ναι.
Είχαμε επαφή, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο. Της λέω, εντάξει, θα σου κάνω το χατήρι στην αρχή να μένω εγώ εδώ, εσύ εκεί και μέχρι να το βολέψεις την κατάσταση. Και παθαίνω εγώ ένα άσχημο τροχαίο. Έπαθα πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Με χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, έχω σπάσει τη μύτη μου, το σαγόνι μου, τα δόντια μου, το μάτι μου έχει παραμορφωθεί, το πόδι μου. Με προσέξαν λοιπόν τα πρώην πεθερικά μου. Και εκείνη τα έβριζε τα πεθερικά μου, γιατί με μαζέψανε εκεί. Πες μου, επειδή πρέπει να σε αφήσω, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα που μας λες και δυστυχώς πρέπει να σε κλείσω. Δεν είναι σοβαρά. Ναι. Τέλος πάντων, τι γίνεται. Εγώ είπα στα πεθερικά μου ότι είμαι μαζί της έτσι και έτσι και εκείνη δεν θέλει, γιατί ντρέπεται να σας πει ότι θέλει να είναι μαζί μου μετά από όλα αυτά που έχει κάνει. Τέλος πάντων, και επειδή το είπα στους γονείς της, τώρα με καταργέται, με κάνει και μου έχει κάνει και 2-3 καταγραφές στο τηλεφώνο για πράγματα που ανησυχώ για το παιδί. Τα έχει μοντάρει και τα έχει παρουσιάσει στο παιδί το 19χρονο, το οποίο έχει αρχίσει και δεν μιλάει πλέον και δεν με θέλει. Κατάλαβε, δηλαδή, αν έρθω μια μέρα κορίτσια από το στούντιο να σας παίρνω τα χαρτιά, θα φρίξετε. Λοιπόν, σ' αφήνουμε, Μάνο, και θα το κουβεντιάσουμε τώρα μεταξύ μας. Τι να σου πω, κάλεξε μπερδέματα. Να είσαι καλά. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Ω, παιδιά, τι περίπτωσα άρα είναι. Εγώ θέλω να ακούσω τη Σοφία. Όσο... Αλήθεια. Όσο όλοι αυτοί και τη βάζουμε στον τοίχο. Ώστε ότι είναι, ξέρεις, έχει και ένα πτυχίο στην ψυχολογία. Τι έχω. Όχι, όλα καλά. Είπαμε, παιδιά, ότι είναι εγώ δεν είμαι εδώ πέρα με την ιδιότητα του ψυχολόγου, γιατί μέσα σε 5 λεπτά δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχολογία. Θέλω να πω ότι είναι τόσο φορτωμένη τώρα, η περίπτωση. Σίγουρα ακούμε τώρα μόνο τη μία πλευρά. Δεν μπορούμε, δηλαδή, είναι τελείως τρελή πλευρά. Καταστάσεις, το θέμα είναι όταν υπάρχουν τα παιδιά, το πρόβλημα είναι εκεί. Αν παρουσιάζονται, δηλαδή τα παιδιά είναι στη μέση και είναι ο αερόσακο στην ουσία. Δηλαδή αυτά λαμβάνουν όλου του κραδασμού από την. Από τις συμπεριφορές αυτές. Είναι το μπαλάκι του πινκ-πονκ από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή είναι, δεν βρίσκεις μερίδιο ευθύνης μεγάλο στο Μάνο. Τι εννοείς? Το γεγονός ότι δέχτηκε μια τόσο παράλογη κατάσταση. Δηλαδή... Η κατάσταση είναι χωρίς, δεν την έχουμε ξανακούσει. Και το θέμα είναι ότι εγώ δεν κατάλαβα πραγματικά τι ζητάει τώρα από εμάς. Προσέξτε, δηλαδή... να δείτε. Η φάση είναι εξής. Πήρε αυτή την περιουσία. Του έκανε ασφαλιστικά. Θέλει να μην χωρίσουν για να τον καβατζώσει για τη σύνταξη. Τον θέλει ερωτικά, αλλά όχι με στο σπίτι. Από ό,τι μου λένε τώρα από πάνω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός φοβάται να μην χάσει την επικοινωνία με τα παιδιά του. Αυτό κατάλαβα. Τους έχει ενημερώσει στο κοντρόλ επάνω. Είπε κάτι, δεν ξέρω να το καταλάβατε, ότι μόνταρε, λέει, ότι ηχογράφησε την κλίση. Τον είπε δύο, μόνταρε πράγματα. Ναι, και τα παρουσιάζει στα παιδιά. Αυτό ούτως ή άλλως είναι απαράδεκτο. Δεν, δηλαδή, πρέπει να μπει δικαιοσύνη στη μέση. Νομίζω πως αυτό, η αλήθεια είναι, καλέ μου, ότι εμείς δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη για τέτοια πράγματα τόσο σοβαρά, ούτε δηλαδή και σε φιλικό επίπεδο δεν θα μπορούσαμε. Φιλικά, συγγνώμη, Πινελόπη, σε διακόπτω. Φιλικά, εγώ δεν καταλαβαίνω το σεξ που κάνατε δύο μέρες στο ξενοδοχείο. Πώς κάνεις? Αλήθεια. Σεξ, δηλαδή, το σεξ τι είναι? Είναι μια μπρίζα που μπαίνει, κάνω σεξ με κάποιον που με θέλει για τη σύνταξη, για τα λεφτά μου, δεν θέλει να με βλέπει, θέλει μόνο το όργανό μου, τα παιδιά μου με δολοπλοκεί εναντίον μου, κάνει δικογραφίες ψεύτικες. Τι είναι αυτό? Όλα αυτά και... μπορεί και να τον εξητάρει, Σοφία, ερωτικά. Σοφία. Ας πιω λίγο λεμονάδα. Και τα ασφαλιστικά μέτρα που για τα ασφαλιστικά. Εξητάρουν βγήκανε, τα ασφαλιστικά. Όχι, βγήκανε υπέρ της. Και με τι αιτιολογία έγιναν τα ασφαλιστικά? Δηλαδή, δείχνει σαν να μην έχει καμία επιλογή αυτός ο άνθρωπος. Είναι απλά μόνος του στον δρόμο, κατάλαβες. Και απλά υπομένει. Ναι, αλλά την πόρτα την άνοιξε στο ξενοδοχείο. Ναι. Δεν τα εξετάζουμε καν αυτά. Μα και από τη μεριά της δεν καταλαβαίνω. Γιατί ποιο λόγο ήθελε να τον χωρίσει, να πάρει τα χρήματα και να είναι τελικά μαζί του, αλλά χωρίς να είναι μαζί του ουσιαστικά σε ένα σπίτι. Ναι, παιδί μου, θέλει. Εγώ θέλω από σένα. Τι να σου πω, θέλω να βάλω. Τι θες, Σοφία μου, τι θες? Να στα δώσω. Θα το κάνει. Διατροφή. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλω τέρατα. Δεν ξέρω, Σοφία. Κοίμασέ με. Αισθάνομαι σαν να τον μηδενίζει, σαν να θέλει να τον εξευτιλίσει. Κατάλαβες. Αισθάνομαι σαν να τον συνέχεια από παντού, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να λειτουργεί. Μας πήρε το χάρμα. Αλλά για να πούμε ότι είναι παράνομο να ηχογραφούμε ούτως ή άλλως. Αν τον ηχογραφεί, όχι μόνο να παραποιήσει. Είναι ο Αλκαπόνε.